Είναι από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον, κεφάλαιο ΙΕ. ΙΕ κεφάλαιο, 15 κεφάλαιο, σελίδα 897 από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον. Και ευθύς το πρωί συνεβουλεύτησαν οι αρχιερείς μετά των πρεσβυτέρων και γραμματέων και όλο το συνέδριο και δέσαντε στον Ιησούν έφεραν και παρέδωκαν εις τον Πιλάτον. Και ρώτησε αυτόν ο Πιλάτος, «Είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων?» Ο δε αποκριθής είπε προς αυτόν, «Συ λέγεις». Και κατηγόρουν αυτόν οι αρχιερείς πολλά. Ο δε Πιλάτος πάλιν ερώτησε αυτόν λέγον, «Δεν αποκρίνεσαι ουδέν, ή δε πως θα σου καταμαρτυρούσιν?» Ο δε Ιησούς έτη δεν απεκρίθη ουδέν, ώστε ο Πιλάτος εθαύμαζε. Κατά δε την εορτήν απέλυεν εις αυτούς ένα δέσμιον ότι να ειζήτουν. Ή το δε ο λεγόμενος Βαραβάς. Δεδεμένος μετά των συνωμοτών ήτινες εν τη στάση έπραξαν φόνον. Και να βοήσας ο όχλος ήρχισε να ζητεί να κάμει καθώς πάντοτε έκαμεν εις αυτούς. Ο δε Πιλάτος απεκρίθη προς αυτούς λέγον, «Θέλετε να σας απολύσω τον βασιλέα των Ιουδαίων?» Επειδή ήξερε ότι διαφθόνον παρέδωκαν αυτόν οι αρχιερείς. Οι αρχιερείς όμως διήγηραν τον όχλον να ζητήσω συ να απολύσει εις αυτούς μάλλον τον Βαραβάν. Και ο Πιλάτος αποκριθής πάλιν είπε προς αυτούς, «Τι λοιπόν θέλετε να κάνω τούτον τον οποίον λέγεται βασιλέα των Ιουδαίων?» Οι δε πάλιν έκραξαν σταύρωσον αυτόν. Ο δε Πιλάτος έλεγε προς αυτούς, «Και τι κακόν έπραξεν?» Οι δε περισσότερον έκραξαν σταύρωσον αυτόν. Ο Πιλάτος λοιπόν θέλω να κάνει στον όχλον το αρεστόν, απέλυσε εις αυτούς τον Βαραβάν και παρέδωκε τον Ιησούν αφού εμαστίγωσε αυτόν για να σταυρωθεί. Οι δε στρατιώτε έφεραν αυτόν ένδον της πόλης, το οποίο είναι το πρετόριον, και συγκαλούσιν όλον το τάγμα των στρατιωτών και ενδύωσιν αυτόν πορφύραν και πλέξαντε σ' ακάνθινον στέφανον βάλουσι περί την κεφαλήν αυτού και ήρχισαν να χαιρετώσει αυτόν λέγοντες, «Χαίρε βασιλεύ των Ιουδαίων». Και έτυπτον την κεφαλήν αυτού με κάλαμον και ενέπτυον εις αυτόν και γονιπετούντες προς εκείνον αυτόν. Και αφού ενέπαιξαν αυτόν, εξέδισαν αυτόν την πορφύραν και ενέδισαν αυτόν τα ημάτια αυτού και έφεραν αυτόν έξω για να σταυρώσωσιν αυτόν. Και αγκαρεύωση την αν Σίμωνα Κυριναίων διαβαίνοντα, ενώ ήρχεται από του αγρού τον πατέρα του Αλεξάνδρου και Ρούφου για να σηκώσει το σταυρόν αυτού. Και φέρουσιν αυτόν εις τον τόπον Γολγοθά, το οποίον με θερμινευόμενο είναι κρανίου τόπος. Και έδιδον εις αυτόν να πίνει ίνον με μειγμένον με σμύρνα. Αλλά εκείνος δεν έλαβε. Και αφού εσταύρωσαν αυτόν διεμερίζονται τα ημάτια αυτού, βάλλοντες κλήρον επ' αυτά, τι έκαστος να λάβει. Ήτο δε ώρα τρίτη και εσταύρωσαν αυτόν. Και η επιγραφή της κατηγορίας αυτού ήτο επιγεγραμμένη ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Και μετά αυτού σταυρώνουν στην δύο ληστάς, ένα εκ δεξιών και ένα εξ αριστερών αυτού, και πληρώθη γραφή λέγουσα και μετά ανώμων ελογίστη. Και διαβαίνονται σε βλασφτή φήμουν αυτών, κινούνται στα σκεφαλάς αυτών και λέγοντες, «Ουά, ο χαλών των ναών και διατριών ημερών οικοδομών, σώσον σε αυτόν και κατάβα από το σταυρού». Ομοίως δε και οι αρχιερείς, εμπέζοντες προς αλλήλους μετά των γραμματέων, έλεγον, «Άλλους έσωσεν, εαυτόν δεν δύναται να σώσει. Ο Χριστός, ο βασιλεύς του Ισραήλας, καταβεί τώρα από το σταυρού, δια να είδομαι και να πιστέψομαι». Και εις τη σταυρωμένη με ταυτού ονείδιζαν αυτόν. Ότε δε ήλθεν η έκτη ώρα, σκότος έγινε εφόλην την γη έως ώρας ενάτης. Και την ώρα την ενάτη ευόησεν ο Ιησούς με τα φωνής μεγάλης λέγον, «Ελοή, Ελοή, λαμά σαβαχθανή», το οποίο με θερμινευόμενο είναι, «Θεέ μου, Θεέ μου, δια τι με εγκατέλειπες». Και την εκ των παρεστώτων ακούσαντες έλεγον, «Ιδού τον Ηλίαν φωνάζει, δραμώνται εις και γεμίσας σπόγκων από όξους και περιθέσας αυτόν εις κάλαμον», επότιζε αυτόν λέγον, «Αφήσατε ασίδωμεν αν έρχεται ο Ηλίας να καταβιβάσει αυτόν». Ο δε Ιησούς εκβαλών φωνήν μεγάλην εξέπνευσε. Και το καταπέτασμα του ναού εσκεί στις δύο από άνωθεν έως κάτω. Ειδώνται ο εκατόνταρχος, ο παριστάμενος απέναντι αυτού, του ούτω κράξας εξέπνευσεν, είπεν,
αληθώς ούτως ήτο ο Υιός του Θεού. Ήσαν δε και γυναίκες από μακρόν δεν θεωρούσε, μεταξύ των οποίων ήτο η Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η μήτρη του Ιακώβου του Μικρού και του Ιωσή και η Σαλόμη. Ήτινες και ότε ήτο εν τη Γαλιλαία, οικολούθουν αυτόν και υπηρέτουν αυτόν και άλλε πολλέ ήτινες συνανέβησαν με ταυτού εις Ιεροσόλυμα. Και ότε έγινεν ήδη εσπέρα, διότι το Παρασκευή του τέστη προς Σάββατον, ήρθεν ο Ιωσήφ, ο από Αρημαθέας, έντιμος βουλευτής όστις και αυτός, περιέμενε την Βασιλείαν του Θεού. Και τολμήσας, εισήλθε προς τον Πιλάτον και ζήτησε το σώμα του Ιησού. Ο δε Πιλάτος εθαύμασεν ότι αν ήδη απέθανε, και προσκαλέσας τον εκατόνταρχον ερώτησεν αυτόν αν προπολού απέθανε. Και μαθών παρά του εκατοντάρχου, εχάρισε το σώμα εις τον Ιωσήφ. Κι ούτως αγοράσας συνδόνα και καταβιβάσας αυτόν ετήληξε με τη συνδόνα και έθεσεν αυτόν εν μνημείο το οποίον ήτο λελατωνημένον εκ πέτρας και προσεκύλησε λίθον εις την θύρα του μνημείου. Η δε Μαρία η Μαγδαληνή, η μήτρη του Ιωσή και η μήτρη του Ιωσή έβλεπον που τίθεται αμήν. Την Πέμπτη λοιπόν, αφού έφαγε το τελευταίο δείπνο του Πάσχα ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός με τους μαθητάς και αφού τους δίδαξε διδαχές πολλές, ιδιαίτερα δε τη διδαχή της ταπείνωσης, καθώς πήρε μία λεκάνη νερό και έπλυνε τα πόδια όλων των μαθητών από την αρχή έναν έναν και εσφόγγιζε με προσόψιον τα πόδια τους. Και του Ιούδα, αν και ήξερε ότι αυτός επρόκειτο εκείνη την ημέρα να τον παραδώσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, από φιλαργυρία, από κακία, να τον παραδώσει στους διώκτες του Ιησού. Ο Πέτρος αντιστάθηκε λέγοντας: «Εγώ έχω ανάγκη να πλύνω τα δικά σου πόδια και όχι στα δικά μου». Και τότε ο Κύριος με τον τρόπο πάντοτε μιλάει όταν είναι να ορθοτομήσει το λόγο της αληθείας, με τρόπο που φαίνεται αυστηρός, αλλά στην πραγματικότητα είναι απαραίτητος αυτός ο τρόπος για να καταλάβει ο Πέτρος και όλοι οι μαθητές του Χριστού ότι με το λόγο του Θεού δεν μπορούμε ούτε να παίζουμε, να αστειευόμεθα, αλλά ούτε και να κάνουμε υπέρ του ό,τι είναι γεγραμμένον. Του είπε λοιπόν με αυστηρότητα: «Εάν δεν ύψω τους πόδα σου, δεν έχεις μερίδα με τεμού εις τον αιώνα». Πολύ αυστηρή απάντηση, που όμως ο Απόστολος Πέτρος, ο Σίμων τότε ακόμη, γιατί αργότερα δια Πνεύματος Αγίου έγινε Απόστολος, απεδέχθη και είπε: «Μη γέννη το Κύριε», και προχώρησε και πάλι υπέρ του ό,τι είναι γεγραμμένον, όχι μόνο τους πόδας μου αλλά και όλο μου το σώμα. Και ο Κύριος ξανά με την ίδια αυστηρότητα του είπε ότι δεν έχει ανάγκη να πλύνω το σώμα σου παρά μόνο τα πόδια σου. Στους λελουμένους φτάνει μόνο τα πόδια να πληθούν και έτσι γίνεται το θέλημα του Θεού. Αλλά δεν ήταν το κρίσιμο σημείο να τους πλύνει τα πόδια. Το κρίσιμο σημείο ήταν να τους διδάξει με τη χειρονομία του αυτή ότι αυτός τον οποίον αποκαλούσαν διδάσκαλο και Κύριο και ήταν και είναι και πάντοτε θα είναι, αυτόν λοιπόν τον οποίον αποκαλούσαν διδάσκαλο και Κύριο έκαμε σαν δούλος αυτή την ενέργεια, ταπεινώθηκε μπροστά τους για το όφελός τους, για να είναι καθαροί εντελώς αν και λελουμένοι. Η υπηρεσία του ήταν δοσμένη από το Θεό για την ωφέλεια αυτών τους οποίους υπηρετούσε. Αυτό χρεωστείτε κι εσείς να κάνετε, αφού εγώ που είμαι Κύριος καθώς με λέγεται έκανα σε εσάς. Στη συνέχεια βγήκαν στη Γεστημανή, εκεί ήρθε ο Ιούδας με στρατιώτες, με ιερείς, αρχιερείς, τον συλλάβανε
και τον πήγανε στον Άννα. Και ο Άννα τον οδήγησε στον Καϊάφα, ο οποίος ήταν ο αρχιερεύς του ενιαυτού της χρονιάς εκείνης, για να περάσει το πρώτο θρησκευτικό δικαστήριο, και η κατηγορία ήταν περί βλασφημίας, γιατί έλεγε τον εαυτό του ότι είναι Υιός Θεού. Άνθρωπος όν, έλεγε ότι είναι Υιός Θεού, και αυτό εθεωρείτο από τους Ιουδαίους, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, βλασφημία. Σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσή, ότι ήταν βλασφημία. Είναι βλασφημία να λέει κάποιος για τον εαυτό του ότι είναι Υιός Θεού, εκτός και αν πραγματικά είναι. Πράγματι έφεραν ψευδομάρτυρες, προσπαθώντας να τον κατηγορήσουν, μπερδευόντουσαν μεταξύ τους, δεν βγάλαν άκρη. Εμφανίστηκε κάποιος και είπε, τον άκουσα να λέει στο θρησκευτικό δικαστήριο μπροστά, στη συναγωγή δηλαδή, τον άκουσα να λέει ότι είναι δυνατός να γκρεμίσει το ναό και σε τρεις μέρες να τον ενοικοδομήσει. Και ο Καϊάφας, ο αρχιερεύς, εστράφει προς αυτόν εφόσον δεν έβρισκε, γιατί λέει η Γραφή, και αυτή η γνώμη δεν ήταν σύμφωνη και αυτή η μαρτυρία δεν ήταν σύμφωνη. Δεν ευρίσκονται δηλαδή ψευδομάρτυρες να ψευδομαρτυρήσουν με την ίδια μαρτυρία. Τότε ο Καϊάφας εστράφει στον ίδιο και του είπε, πες μας αν είσαι πραγματικά Υιός Θεού. Και ο Κύριος με παρησία είπε, εγώ είμαι, και θα δείτε τον Υιό του ανθρώπου από εδώ και πέρα καθήμενον εκ δεξιών της δυνάμεως και ερχόμενον μετά των νεφελών του ουρανού, προφητεύοντας περί της Δευτέρας Παρουσίας που θα το δουν οι Ιουδαίοι να κατεβαίνουν, καθόν τρόπο τον είδαν οι μαθητές να αναλαμβάνεται. Τότε ο αρχιερεύς, ο Καϊάφας, διέριξε τα ημάτια του, φωνάζοντας, δεν έχουμε ανάγκη μαρτύριων, αφού ο ίδιος ομολογεί, και έτσι όλο το θρησκευτικό δικαστήριο φώναξε λέγοντας, ένοχος θανάτου πραγματικά είναι, και άρχισαν να τον εμπτύουν, να περικαλύπτουν το πρόσωπο αυτού και να τον γροθίζουν, να τον ονειδίζουν λέγοντας, προφήτευσον εις ημάς, και οι υπηρέτες ακόμη αυτών έτυπτον αυτών με ραπίσματα. Το πρωί της επόμενης μέρας, Παρασκευής, γιατί αυτό κράτησε τη νύχτα, από το θρησκευτικό δικαστήριο πέρασε δηλαδή πέμπτη βράδυ αργά, ξημερώματα της Παρασκευής, την Παρασκευή κατά τις 6 ώρα τον μετέφεραν για να τον περάσουν και από το πολιτικό δικαστήριο που είχε εξουσία ζωής και θανάτου, ενώ το δικαστήριο το δικό του, το θρησκευτικό, δεν είχε εξουσία ζωής και θανάτου. Επειδή ήταν οι Ρωμαίοι κυρίαρχοι της περιοχής. Τον πήγαν λοιπόν στον Πιλάτο με κατηγορίες σημαντικές περί εθνικής προδοσίας, καθώς τον κατηγορούσαν. Το γράφει πάρα πολύ ωραία στο Καταλουκάν Ευαγγέλιον το Πνεύμα το Άγιο, διαβάζω, και άρχισαν να κατηγορούν στον Πιλάτο αυτόν, πρώτον λέγοντες, έβρωμεν αυτόν διαστρέφοντα το έθνος. Δηλαδή τον κατηγορούσαν ότι ξεσηκώνει το έθνος, πλανά το έθνος για να επαναστατήσει εναντίον των Ρωμαίων. Η δεύτερη κατηγορία ήταν ότι εμποδίζει αυτός να δίδουν φόρον εις τον Καίσαρα. Τρίτον, τρίτη κατηγορία, ότι λέει ότι είναι ο βασιλιάς του Ισραήλ, άρα δεν αναγνωρίζει τον Καίσαρα, άρα ξεσηκώνει το λαό εναντίον των Ρωμαίων. Τρεις βασικές κατηγορίες περί εθνικής προδοσίας. Όμως, ο Πιλάτος όταν τον εξέτασε, ομολόγησε ότι δεν βρήκε τίποτα που να ενοχοποιεί αυτόν. Αντιθέτως, μάλιστα, μήνυμα ήρθε από τη γυναίκα του, ότι άπεχε, λέγουσα, άπεχε από του δικαίου εκείνου, διότι πολλά έπαθον σήμερα στον ύπνο μου γι' αυτόν. Πράγματι λοιπόν ο Πιλάτος αγωνιζόταν να αποδείξει στους Ιουδαίους
ότι δεν βρήκε κάτι μεμπτόν και κάποια κατηγορία αληθινή για να τον καταδικάσει σε θάνατο. Όμως απέναντί του είχε έναν όχλο, ο οποίος με παραλήρημα φώναζε «Ένοχος θανάτου είναι, άρον άρον σταύρωσον αυτόν». Τρεις φορές προσπάθησε ο Πιλάτος να μεταπίσει τους αρχιερείς, τους γραμματείς, τους φαρισαίους και το λαό που παρεκκινήτο από την άρχουσα τότε τάξη των φαρισαίων και των γραμματέων και των αρχιερέων, και δεν τα κατάφερε. Ρώτησε και τον Ιησού, «Είσαι πραγματικά ο βασιλιάς των Ιουδαίων?» Και ο Ιησούς του είπε, «Εσύ το λέγεις αυτό, αλλά πες μου από μόνος σου, το λες ή άλλοι στόπανε?» Επειδή άλλοι στόπανε, γι' αυτό και μεγαλύτερα ευθύνη έχουν αυτοί που στόπανε παρά εσύ που το επαναλαμβάνεις. Αλλά εγώ ήρθα για να φανερώσω την αλήθεια. Και όποιος ακούει τα λόγια μου είναι εκ της αληθείας, είναι εκ του Θεού. Ο Πιλάτος άκουσε τη λέξη αλήθεια και σαν τελείως άνθρωπος που δεν έχει σχέση με τα πνευματικά, γιατί από τότε υπήρχαν οι διάφορες διδασκαλίες περί σχετικότητας της αλήθειας, ότι δεν υπάρχει μία αλήθεια αλλά πολλές. Μόνο ο Ιησούς Χριστός κήρυξε την απόλυτη αλήθεια, ο λόγος σου Πατέρα είναι αλήθεια, μία είναι αλήθεια, ο λόγος του Θεού. Γι' αυτό και αποκρίθηκε στον Ιησού ο Πιλάτος με ερώτηση «Τι είναι αλήθεια?», αλλά δεν περίμενε να το απαντήσει και έφυγε. Τρεις φορές λοιπόν προσπάθησε να πείσει τους Ιουδαίους να τον ελευθερώσουν. Και τις τρεις φορές απέτυχε με τον χειρότερο τρόπο, καθώς ο λαός και η άρχουσα τάξη του έκραζαν «Άρον άρον σταύρωσον αυτόν, ένοχος θανάτου είναι». Και τότε πήρε μία λεκάνη νερό, έπλυνε τα χέρια του και είπε, «Εγώ είμαι αθώος από το αίμα αυτού του αθώου, σεις σταυρώστε, θανατώστε, εσείς να έχετε την ευθύνη, εσείς τον θανατώνετε». Και με αυτή την κίνησή του δεν ελευθερώθηκε από τις ευθύνες του, γιατί κάθε ένας είναι υπεύθυνος των πράξεών του και των επιλογών του όταν γίνονται με επίγνωση και με γνώση. Δηλαδή με γνώση γνωρίζοντας και με επίγνωση έχοντας βαθιά στην καρδιά του πιστή περί της αλήθειας των πραγμάτων. Δεν ελευθερώθηκε από την κρίση, αλλά όμως αυτό αποτέλεσε ένα έναυσμα για τους Ιουδαίους για να πούν αυτό το φοβερό το οποίο και έζησαν. Το αίμα αυτού σε μας, φοβερό αδερφοί, απίστευτο, τι τόλμησαν και εξεστόμησαν. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, επειδή με βεβαιότητα το εξεστόμησαν, αν και ήταν σε τέλεια πλάνη, οι συνέπειες τους βρήκαν. Ποτέ αδερφοί μη χρησιμοποιούμε το όνομα του Θεού όσο και αν είμαστε βέβαιοι. Γιατί η βεβαιότηση δική μας σπανίως είναι αληθινή. Δεν αποκλείεται, αλλά σπανίως είναι αληθινή. Και στη βεβαιότητά του ο άνθρωπος κάνει τα μεγαλύτερα λάθη και τα πιο επώδυνα και τα πιο επικίνδυνα. Και πράγματι το αίμα τους, το αίμα του ήρθε στην κεφαλή τους λίγα χρόνια αργότερα, λιγότερο από 30 χρόνια, όταν οι Ρωμαίοι κατέστρεψαν τον Ισραήλ και την Ιερουσαλήμ και κατέπνιξαν στο αίμα όλους τους Ιουδαίους αφού τους ζώντες, καθώς τους ζώντες τους εξόρισαν και τους διεσκόρπισαν σε όλη την οικουμένη. Αλλά είπαν και κάτι ακόμη πιο επικίνδυνο και πιο σοβαρό, το αίμα αυτού και στα παιδιά μας. Και έτσι με αυτόν τον όρκο που πήραν αυτοί,
κάλυψαν αυτό το μεγάλο διάλειμμα της χάρης του Θεού, όντας έξω αυτοί από τη χάρη του Θεού. Τέλειωσε δε αυτός ο όρκος, η κατάρα που έφεραν στον εαυτό τους, λίγο πριν απελευθερωθεί το σχέδιο και το θέλημα του Θεού, ώστε ο Θεός να επαναφέρει το λαό Ισραήλ στη γη Ισραήλ, με το γνωστό στη γενιά μας ολοκαύτωμα των Εβραίων από τους Γερμανούς, όπου εκατομμύρια θανατώθηκαν με το χειρότερο τρόπο, όπως και τότε από τους Ρωμαίους χιλιάδες θανατώθηκαν με το χειρότερο τρόπο. Όμως αυτοί πήραν το δρόμο τους και ο Πιλάτος παρέδωσε τον Ιησούν πλέον, νομίζοντας ότι είναι ελεύθερος από το αίμα αυτού, τον παρέδωσε στρατιώτες οι οποίοι τον ενέπαιζαν, ντύνοντάς τον, μεταμορφώνοντάς τον με τραγικό τρόπο σε βασιλιά. Του φόρεσαν ένα κόκκινο χιτόνα σαν βασιλική χλαμίδα και ένα στέφανο βασιλικό αλλά ακάνθινο. Του έδωσαν και ένα ραβδί σαν το ραβδί του βασιλιά και αφού τον τριχωμάτισαν, τον ράπησαν, τον χτύπησαν, τον μαστίγωσαν, στις 9 η ώρα περίπου το πρωί τον οδήγησαν, αφού του φόρτωσαν το σταυρό πάνω στο λόφο, τον ονομαζόμενο Γολγοθά, κρανίου τόπο, εκεί όπου ήταν ο τόπος που οι Ρωμαίοι θανάτωναν τους κακούργους με το χειρότερο θάνατο, το σταυρικό. Και είναι ένα θαύμα ότι τότε υπήρχε σαν ποινή θανάτου ο σταυρικός θάνατος, ένα θαύμα, γιατί πριν από πολλά χρόνια, πριν 1500 χρόνια, είχε αναφέρει ο Μωυσής το Λόγο του Θεού ότι είναι επικατάρατος πας ο κρεμάμενος επί ξύλου. Σε λίγα χρόνια καταργήθηκε αυτού του είδους η θανατική ποινή, λες και είχε φτιαχτεί μόνο και μόνο για να λάβει χώρα να εκπληρωθεί ο θεόπνευστος και αψευδής Λόγος του Θεού. Έπρεπε ο Ιησούς να κρεμαστεί επάνω στο ξύλο για να γίνει επικατάρατος, να μαζέψει δηλαδή τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων. Καθώς ανέβαινε, βρήκαν το Σίμωνα τον Κυριναίου, έναν από τη Βόρειο Αφρική, κατά πάσα πιθανότητα επειδή λέει Κυριναίος από τη Λιβύη, Λίβιο, να τον βοηθήσει να ανεβάσει το σταυρό, γιατί δεν μπορούσε πλέον, εξαντλημένος από την ταλαιπωρία του βράδυ της περασμένης νύχτας που πέρασε, ώστε έφτασε στην κορφή του λόφου και εκεί ανάμεσα σε δύο ληστές τον εσταύρωσαν. Είναι θαυμαστό, αδερφοί, πως αυτό το τραγικό γεγονός, σκληρότατο γεγονός, ο Λόγος του Θεού το περιγράφει τόσο απλά. Λέει «και εσταύρωσαν αυτόν». Δεν έχει άλλη περιγραφή, αλλά μόνο με την φαντασία μας και στη σκέψη μας μπορούμε να κατανοήσουμε την τραγικότητα αυτού του τρόπου θανάτωσης των ανθρώπων τότε. Και από τις 9 η ώρα μέχρι τις 12 χυνότανε το αίμα του, το οποίο συνεχίζει να χύνεται, καθώς λέει και ο Απόστολος Παύλος το υπερημών εκχυνόμενον, σχίστηκε το σώμα του, καθώς συνεχίζει να σχίζεται, καθώς λέει το υπερημών διδόμενον, για να μπορούμε εμείς να μεταχειριζόμαστε το άμωμο, το Άγιο αίμα του αναμάρτητου για τον καθαρισμό των αμαρτιών μας. Εκεί λοιπόν, σε αυτές τις 3 ώρες έλαβε χώρα το τρομακτικό μυστήριο της συγχώρεσης των αμαρτιών και της άφεσης των αμαρτυρών των ανθρώπων, καθώς ο διάβολος θανάτωσε
τον μοναδικό αναμάρτητο πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά και κατά αυτόν τον τρόπο καταδίκασε τον εαυτό του, γιατί ο Χριστός εφρέθη παρόλους τους πειρασμούς αναμάρτητος, τον κατεδίκασε στο να συντρίψει ο Ιησούς Χριστός την κεφαλή του διαβόλου πάνω στο Γολγοθά. Αυτές τις τρεις ώρες είναι συγκλονιστικές, θα τολμούσα να πω. Εκεί παίχτηκε, επιτρέψτε μου αυτό τον αδόκιμο όρο, όλο το παιχνίδι της σωτηρίας και της δόξας του Θεού. Σε αυτές τις τρεις ώρες, πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Όταν κάρφωναν τα χέρια του και τα πόδια του πάνω στο Σταυρό, ο Κύριος μας έκανε μια φοβερή προσευχή, μοναδική, λέγοντας «Πάτερ, συγχώρεσον αυτούς, διότι», όχι απλώς συγχώρεσον, με μια αληθινή δικαιολογία ζητάει από το Θεό. Και εδώ να επιμείνουμε μια φορά ακόμη ότι ο Ιησούς Χριστός δεν κάνει χατήρια, χάρη κάνει. Δεν είπε «συγχώρεσέ τους, είναι καλά παιδιά», ή δεν είπε «απλώς συγχώρεσέ τους». Έτσι θέλει και εμείς να συγχωρούμε, αιτιολογημένα. «Συγχώρεσέ τους διότι δεν εξεύρουν τι πράττουν». Η συγχωρητικότητα, η συγχώρεση, η συγχωρητικότητα, αδερφοί, δεν είναι αδικαιολόγητη και η χριστιανική μας ζωή δεν είναι στον αέρα, αλλά ο Θεός ζητάει από μας λογική λατρεία. Απευθύνεται σε ανθρώπους που ο ίδιος έφτιαξε, που έχουν όχι μόνο σώμα όπως τα ζώα, αλλά έχουν εκτός από τον εξωτερικό άνθρωπο και εσωτερικό άνθρωπο ψυχή και πνεύμα. Γι' αυτό και έχουν επιθυμίες και έχουν και λογική. Και θέλει ο Θεός να συμβαδίσει, να συνενώσει όχι μόνο τις επιθυμίες της σάρκας, αλλά και τις επιθυμίες του εσωτερικού ανθρώπου, των οφθαλμών, με τη λογική του ανθρώπου, ώστε η λατρεία μας προς το Θεό να είναι λογική, καθώς ο άνθρωπος είναι άγιος, ολοκλήρως και στο σώμα και στην ψυχή και στο πνεύμα. Αφού λοιπόν προσευχήθηκε ενώ τον κάρφωναν, στη συνέχεια οι καρφωτές του, οι δήμοι του, πήραν τα ρούχα του κατά το Λόγο του Θεού. Βλέπετε, εκπληρώνεται ο Λόγος του Θεού με τα έργα του Ιησού, τις ενέργειες του Ιησού, αλλά εκπληρώνεται ο Λόγος του Θεού και με τα έργα των ανθρώπων. Ήταν γεγραμμένο ότι διεμερίστησαν τα ημάτια μου και επί τον ηματισμό μου έβαλον κλήρον. Και έτσι οι στρατιώτες, αφού μοίρασαν τα ημάτια, βρήκαν και το χιτώνα που ήταν πολύτιμος άραφος εξ ολοκλήρου, και για να μην τον καταστρέψουν έβαλαν κλήρο, ώστε εκπληρώθηκε και πάλι ο Λόγος του Θεού. Εδώ πρέπει να κάνουμε μια παρατήρηση. Η εκπλήρωση του Λόγου του Θεού είναι βεβαία και ασφαλής και λογική, γιατί προέρχεται από την προγνώριση του Θεού. Στο Θεό δεν υπάρχει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Στο Θεό τα πάντα είναι ένα αιώνιο παρόν. Ξέρει από την αρχή το τέλος και ξέρει και όλη τη διαδικασία και όλες τις λεπτομέρειες, γιατί μέσα στο Θεό υπάρχουν τα πάντα. Έξω από το Θεό δεν υπάρχει τίποτα που υπάρχει. Άρα λοιπόν, επειδή προγνωρίζει ο Θεός,
Γι' αυτό και προφητεύει. Αλλά όπως είπαμε, δεν είναι μόνο το ότι προγνωρίζει και προφητεύει αυτά που προγνωρίζει, αλλά επειδή και επεμβαίνει στην ιστορία την ανθρώπινη, μπορεί και με ασφάλεια προφητεύει. Προφητικός λόγος λοιπόν είναι απόλυτα αληθινός. Πρώτον, γιατί εκφράζει την προγνώριση που μόνο ο Θεός μπορεί να έχει, αλλά και δεύτερον τη βουλή και την ενέργεια του ίδιου του Θεού, δηλαδή που μόνο αυτός μπορεί να ενεργήσει. Γι' αυτό είναι ασφαλής ο προφητικός λόγος. Και καλά κάνουμε, μας βεβαιώνει ο Απόστολος Πέτρος, και προσέχουμε σε αυτόν σαν λίχνο φέγοντα σε σκοτεινό τόπο. Είναι δηλαδή ένα λιχνάρι που φέγγει σε ένα κατασκότεινο τόπο και μας δείχνει την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσουμε με ασφάλεια. Είναι αδύνατον να ψευστεί ο λόγος του Θεού. Αλλά και το θαυμαστό, αδερφοί, που πρέπει μια φορά ακόμη να το τονίσω, είναι ότι ιδιαίτερα για την επαγγελία προς τους κληρονομούντας μεγάλες επαγγελίες του Θεού, ιδιαίτερα το ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα σε πληθύνω, για να αφαιρέσει κάθε αμφιβολία από την ανθρώπινη φύση μας και καρδιά μας, ώστε να ολιγοπιστήσουμε, έρχεται ο Θεός και λέει: όμως εισέ αυτόν, βεβαίως εγώ ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα σε πληθύνω, με την προϋπόθεση ότι εσύ περπατάς διαπίστεως στον δρόμο που ο Θεός έχει ετοιμάσει, αγωνίζεσαι διαπίστεως στον αγώνα των καλών που ο Θεός έχει προσδιορίσει και διατηρείς την πίστη σου στο Λόγο του Θεού, στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Έτσι λοιπόν, αφού διεμερίστησαν τα ημάτια του, στη συνέχεια στεκόταν δίπλα στο Σταυρό η μητέρα αυτού, η Μαρία η γυναίκα του Κλοπά, η Μαρία η Μαγδαληνή και άλλες γυναίκες, καθώς και ο μαθητής τον οποίον ηγάπα ο Χριστός, ο Ιωάννης, ο μόνος από τους μαθητάς που τον ακολούθησαν μέχρι το τέλος και έμειναν μέχρι το τέλος μαζί του. Και ο άλλος ξεκίνησε, ο Πέτρος, αλλά δεν τα κατάφερε να προχωρήσει. Άνδρας πίστεως, άνδρας ορμητικός, με απόφαση, αλλά δεν κατάφερε να μείνει μέχρι το τέλος. Ο μόνος που κατάφερε να μείνει μέχρι το τέλος στη σταύρωσή του ήταν αυτός ο αδύναμος, ο μικρός σε ηλικία Ιωάννης, γιατί είχε ένα ωραίο χαρακτηριστικό: αγαπούσε τον Χριστό. Όταν αγαπάς τον Χριστό δεν μπορείς να τον εγκαταλείψεις. Τον αγαπούσε με μια ιδιαίτερη αγάπη. Και άλλοι τον αγαπούσαν. Αυτός με μια ιδιαίτερη αγάπη, η οποία προκάλεσε και την ιδιαίτερη αγάπη του Χριστού, ήταν γι' αυτόν ο σφόδρα αγαπητός. Και για δεύτερη φορά μίλησε στην αρχή των τριών ωρών αυτών των κρίσιμων, ο Ιησούς, κοιτάζοντας τη Μαρία τη μητέρα του και τον Ιωάννη τον αγαπημένο του μαθητή, λέγοντας: γυναίκα, αυτός από εδώ και πέρα είναι ο Υιός σου, και προς τον μαθητή, αυτή είναι η μητέρα σου. Και δημιούργησε μια καινούρια συγγένεια, ένωση αγάπης. Η μητέρα του τον αγαπούσε πολύ, ο μαθητής ο Ιωάννης τον αγαπούσε πολύ και τους έφερε και τους έκανε ένα. Γιατί η αγάπη, ξέρουμε πάρα πολύ καλά, είναι ότι είναι ο σύνδεσμος της τελειότητος. Στη συνέχεια υπήρξε για τρεις ώρες απόλυτη ησυχία από τον Κύριο. Υπέμεινε τη θυσία του. Υπέμενε την ταλαιπωρία του.
ενώ τον ονίδιζαν με έναν τριπλό πάλι ονίδισμο. Πρώτα οι διαβαίνοντες φώναζαν λέγοντες «Ουέ, ο χαλών των ναών και διατριών ημερών ο κοδωμών αυτών, σώσον τον εαυτό σου και κατέβα από το σταυρό». Αλλά δεν απαντούσε. Λιδωρούμενος δεν αντιλιδωρεί. Ομοίως και οι αρχιερείς τον ενέπαιζαν μετά των γραμματέων λέγοντες «Άλλους έσωσε, τον εαυτό του δεν μπορεί να σώσει. Αν είναι ο βασιλεύς του Ισραήλ, ας κατεβεί τώρα από το σταυρό για να δούμε και να πιστέψουμε». Και πάλι δεν μίλησε. Αλλά και οι δύο συσταυρωμένοι με αυτόν, ο εκ δεξιών και ο εξ αριστερών, στην αρχή των τριών ωρών, των κρίσιμων, τον ονίδιζαν και σε αυτούς δεν απαντούσε. Πέρασαν τρεις ώρες συγκλονιστικές, μοναδικές, όπου ο πατέρας έστρεψε το βλέμμα του από τον Ιησού τον Άγιο. Ο Άγιος Θεός δεν μπορούσε να σταθεί στις αμαρτίες για τις οποίες πέθανε ο Ιησούς, όχι τις δικές του αλλά όλων των ανθρώπων. Και στο τέλος των τριών αυτών τραγικών ωρών, ο εκ δεξιών, ο εξ αριστερών ληστής σταυρωμένος συνέχισε να τον ονειδίζει αλλά και να τον βλασφημάει. «Εάν ίσως ο Χριστός, σώσε τον εαυτό σου και εμάς». Όμως το θαύμα έγινε στον εκ δεξιών ληστή, ο οποίος ήρθε σε κατάνοιξη καρδιά του, του οποίου ήρθε σε κατάνοιξη καρδιά του. Ο Θεός άνοιξε την καρδιά του να γνωρίσει ότι αυτός δεν είναι ένας ληστής, δεν πάσχει δίκαια, και να καταλάβει ότι πραγματικά αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Εκεί μέσα σε τρεις ώρες, όπως ο Θεός κάποτε απεκάλυψε στο Σίμωνα τον Πέτρο ότι αυτός είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, εκεί πάνω στο σταυρό του, δίπλα στο σταυρό του Χριστού εκ δεξιών ληστρής, έλαβε αποκάλυψη από το Θεό ότι αυτός Πάσχων αδίκως είναι ο Υιός του Θεού, είναι ο βασιλεύς. Καθώς έγραφε και είχε γράψει ο Πιλάτος πάνω στο σταυρό «Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων», στα εβραϊκά, στα ελληνικά και στα λατινικά. Ο εκ δεξιών λοιπόν ληστής έστρεψε το βλέμμα του προς τον εξ αριστερών ληστή και επέπληθεν αυτόν λέγοντας «Ούτε το Θεό πλέον δε φοβάσαι εσύ που βρίσκεσαι σε αυτή την καταδίκη και τώρα φεύγεις? Δεν καταλαβαίνεις ότι εμείς δικαίως πάσχομεν, διότι άξια τον όσα επράξομεν απολαμβάνομεν? Αυτός όμως ουδέν άτοπον έπραξε». Και κάμει αυτό το οποίο ήθελε ο Θεός και σώζει τον άνθρωπο. Επικαλείται το όνομά του, στρέφει το βλέμμα του προς τον Κύριο λέγοντας «Μνήστητί μου Κύριε». Ο ληστής αποκάλεσε τον Ιησού με αποκάλυψη Θεού «Κύριο». «Θυμήσουμε Κύριε, αλλά και Βασιλιά, όταν θα έρθεις στη Βασιλεία σου». Φοβερή αποκάλυψη, που είναι άλλωστε και ο τρόπος που ενεργεί ο Θεός για τη σωτηρία όλων μας. Με μία παρόμοια αποκάλυψη είμαστε σήμερα
εμείς εδώ. Χωρίς αυτή την αποκάλυψη θα είμαστε οπουδήποτε αλλού εκτός από εδώ. Μπορεί να είμαστε στον επιτάφιο, μπορεί να είμαστε σε οποιοδήποτε άλλο μέρος, στην αμαρτία, στην παράβαση, σε θρησκείες, αλλά εδώ δεν θα ήμασταν. Εδώ που υπάρχει η διδαχή των Αποστόλων, η κλάση του άρτου, η κοινωνία με τα λίλων και οι προσευχές. Εδώ μόνο ο Ιησούς Χριστός προσθέτει αυτούς που ο Πατέρας έχει σώσει. Αφού πρώτα τους αποκάλυψε ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο οποίος πέθανε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Και η απάντηση του Κυρίου, απλή και απόλυτη. Αληθώς, αληθώς σου λέγω, σήμερα θα είσαι μετέ μου εν το παραδείσο. Και με αυτή την, με αυτά τα λόγια αποκαλύπτει μια φορά ακόμη ο Ιησούς ο Ναζωραίος τη διπλή φύση του. Την θεϊκή και την ανθρώπινη. Αυτός σαν άνθρωπος σήμερα θα πεθάνει και θα πάει στον Άδη. Αλλά σαν Θεός δεν έπαψε ποτέ να είναι στον ουρανό μαζί με τον Πατέρα του να περιμένει τους αποθανόντας εν Χριστώ. Σήμερα λοιπόν θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο, το λέω εγώ, ο Θεός. Και από εκείνη την ώρα που ήταν 12 το μεσημέρι, ήλθε ένα σκοτάδι σε όλη τη γη μέχρι τις 9 η ώρα όπου πέθαινε ο Ιησούς, από τις 12 μέχρι τις 9. Εκείνη τη στιγμή ο Ιησούς έκραξε στον Πατέρα του μια κραυγή ομολογίας της δικαιοσύνης του και της αναμαρτησίας του. «Ηλί, ηλί, λαμάσα βαχθανή», μιλώντας στα αραμαϊκά, λέγοντας «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες». Δεν υπήρχε λόγος να με εγκαταλείψεις, ήταν Άγιος. Είναι η έκφραση και η ομολογία της δικαιοσύνης του. Σε λίγο φεύγει, πεθαίνει. Και θα μείνει πεθαμένος άλλες 3 ώρες, μέχρι τις 3 το απόγευμα. Το ξέρει ότι φεύγει. Δεν έπρεπε να με εγκαταλείψεις, γιατί είμαι δίκαιος. Αλλά ξέρει ότι τον εγκατέλειψε όχι για τις αμαρτίες του, για τις αμαρτίες μας. Αυτό είναι το μέγα μυστήριο. Ο αμνός του Θεού που επάνω στο σταυρό του Γολγοθά για 3 ώρες, από τις 9 μέχρι τις 12, κράτησε επάνω του άφωνος τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων, παρελθουσών γενεών, της συγκεκριμένης εκείνης γενιάς και όλων των μελλοντικών γενεών. Μόνο ο Θεός μπορούσε να το κάνει αυτό. Μόνο ένας αναμάρτητος άνθρωπος μπορούσε να το κάνει αυτό. Αλλά πάντοτε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Δεν θα γινόταν αν αυτό δεν ήταν το οποίο προέβλεψε ο Θεός απ' αρχής, όταν αναγκάστηκε να βγάλει από τον Παράδεισο τον Αδάμ και την Εύα και είπε «Αυτός, ο διάβολος, θα σου κεντήσει την πτέρνα». Πάνω στο σταυρό του Γολγοθά θα σε θανατώσει. Αλλά εσύ πάνω στο σταυρό του Γολγοθά θα του συντρίψεις το κεφάλι. Η έκφραση λοιπόν της δικαιοσύνης του ήταν «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες». Εκεί μιλάει σαν άνθρωπος. Σαν άνθρωπος αναμάρτητος.
Και μετά από αυτό, γνωρίζοντας ο Ιησούς ότι τα πάντα ήδη ετελέστησαν, για να πληρωθεί η γραφή, λέγει διψώ. Τώρα ήρθε η στιγμή και αυτός να εκπληρώσει τη γραφή. Προφανώς διψούσε, γιατί όταν στην αρχή της σταύρωσής του προσπάθησαν να του δώσουν διάφορα ποτά, Σμύρνα και Χολή, για να λίγο τον ζαλίσουν, να μην καταλαβαίνουν τον πόνο, σαν ναρκωτικά θα λέγαμε, αυτός δεν δέχτηκε, γιατί ήθελε να πάρει όλο τον πόνο που αναλογούσε στον αμνόν του Θεού που θα σηκώσει τις αμαρτίες του κόσμου. Τώρα όμως, για να εκπληρωθεί η γραφή, λέγει διψώ. Και εκεί υπήρχε ένα αγκείο γεμάτο από ξύδι, και αυτοί γέμισαν ένα σπόγκο, περιέθεσαν εισίσωπον και πρόσφεραν αυτό στο στόμα του. Και μετά από αυτό έκραξε ο Ιησούς μία τρομακτική λέξη: «Τετέλεστε». Δεν είπε «τελείωσα», είπε «τέλειωσαν όλα». Όλα όσα έπρεπε να γίνουν έγιναν. Τελείωσαν. Δεν μίλησε για το θάνατό του, μίλησε για την εκπλήρωση του σχεδίου του Θεού. Όλα τελείωσαν, σύμφωνα με το θέλημα και το σχέδιο του Θεού. Και κλείνα στην κεφαλή, παρέδωκε το πνεύμα, λέγοντας «Πάτερ, εις τα σχήρα σου παραδίδω το πνεύμα μου». Και έτσι, αγαπητά μου αδέλφια, παρέμεινε 3 ώρες πεθαμένος μέχρι τις 3 το μεσημέρι πάνω στο Σταυρό. Όμως ο Λόγος του Θεού έλεγε ότι δεν θα σπάσουν τα κόκαλά του, αλλά θα τον θάψουν ανάμεσα σε πλουσίους. Διήγηρε λοιπόν ο Θεός τον Ιωσήφ τον από Αρημαθέας, έτοιμο βουλευτή και πλούσιο, ο οποίος περίμενε τη Βασιλεία του Θεού, και του δώσε θάρρος, παρησία, να πάει στον Πιλάτο. «Τολμήσας», εισήλθε προς τον Πιλάτο και ζήτησε το σώμα του Ιησού. Ο Πιλάτος θαύμασε, έστειλε στρατιώτες να δουν αν πέθανε. Στους 2 διεπίστωσε ότι δεν είχαν πεθάνει και συνέθλασε τα οστά τους. Στον 3ο οι στρατιώτες κατάλαβαν ότι μάλλον είχε πεθάνει, γι' αυτό τρύπησαν την πλευρά του με μία λόγχη για να αποδειχθεί αν έχει πεθάνει, και πράγματι βγήκε αίμα και νερό, που είναι το χαρακτηριστικό του άρτη πεθαμένου ανθρώπου. Εθαύμασε ο Πιλάτος ότι απέθανε, προσκάλεσε τον εκατόνταρχο, τον ρώτησε, ο εκατόνταρχος τον βοήθησε, τον βεβαίωσε, και μαθών παρά του εκατοντάρχου εχάρισε το πτώμα, λέει η γραφή στον Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ ζήτησε το σώμα του Ιησού. Πόσο θαυμαστός είναι ο Λόγος του Θεού! Το σώμα του ζωντανού, και ο Πιλάτος ο άπιστος έδωσε το πτώμα του πεθαμένου. Και ο Ιωσήφ αγόρασε συνδόνα και κατεβίβασε τον Ιησούν, αφού τον τύλιξε με συνδόνα και τον έθεσε στο μνημείο που ήταν λελατομημένο εκ πέτρας, και προσεκύλησε λίθον επί την θύραν του μνημείου. Και ετάφη. Και ετάφη. Η δε Μαρία η Μαγδαληνή και η μητέρα του Ιησού, εδώ πρέπει να τονίσω ότι
Τη Μαρία τη μητέρα του Κυρίου την αποκαλεί ο Λόγος του Θεού. Μαρία μητέρα του Ιακώβου του μικρού, που είναι ο Ιάκωβος ο αδελφόθεος, αλλά και Μαρία μητέρα του Ιωσή, που είναι ένας από τα τέσσερα αδέλφια του Ιησού κατά σάρκα. Ετάφη και παρέμειναν μέχρι το τέλος της ταφής του μόνο γυναίκες. Απίστευτο. Η Μαρία η Μαγδαληνή, η Μαρία η μητέρα του Κυρίου και άλλες γυναίκες. Και εδώ αδερφοί αγαπητοί να θυμηθούμε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος για τις γυναίκες μη δεμίαν πτώησιν φοβούμενε. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της γυναίκας, το διαφορετικό χαρακτηριστικό της γυναίκας από τον άντρα. Αλλά της γυναίκας που αγαπάει τον Χριστό. Της Αγίας γυναίκας. Μένει μέχρι το τέλος. Όπως η Μαρία η Μαγδαληνή που έμεινε και σε αυτήν αναγκάστηκε ο Ιησούς να αποκαλυφθεί και να της φανερώσει προκαιρού την Ανάστασή Του. Ο Θεός να δίνει στις γυναίκες μας αλλά και σε εμάς όλους αυτό το πνεύμα, το γεγραμμένο μηδενία πτώησιν φοβούμενε. Και ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός αγωνίζεται να μας πει μη φοβού μόνο πίστευε. Μη φοβάσαι μόνο πίστευε. Δεν ήταν εύκολο. Δεν ήταν εύκολο. Δια των φόβων των Ιουδαίων επατάχθη, όταν επατάχθη ο ποιμένας, διασκορπίστηκαν όλα τα πρόβατα. Εκτός από λίγες γυναίκες. Οι οποίες παρέμειναν μέχρι την ταφή και πήγαν πρώτες και είχαν τη χαρά και τη δόξα του Θεού πρώτες να καταλάβουν την Ανάστασή Του. Ας μείνουμε λοιπόν και εμείς αδερφοί αγαπητοί σε αυτό το ωραίο μήνυμα του να μείνεις μέχρι τέλους κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Μιλάμε για άσχημες συνθήκες. Περίμεναν βασιλεία του Ισραήλ επί της γης, Μεσσία να ελευθερώσει τον Ισραήλ και να κυριαρχήσει σε όλη την οικουμένη. Πίστηκαν από το Θεό ότι είναι ο Ιησούς Χριστός ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ερχόμενος βασιλεύς. Περίμεναν να βασιλεύσει και τον είδαν πάνω στο σταυρό ονειδισμένο, πληγωμένο, απεριμένο, χωρίς είδος και χωρίς σκάλος, που δεν μπορούσες ούτε να τον βλέπεις, καθώς έφυγε κάθε ίχνος αίματος αλλά και ύδατος από το σώμα του. Μπορείτε να φανταστείτε πως ήταν. Όπως είναι ένα αρνάκι όταν το σουβλίζεις που φεύγει όλο το αίμα και όλη η υγρασία. Γι' αυτό άλλωστε και η Παλαιά Διαθήκη είχε τον αμνών οπτών εν πυρή, χωρίς είδος και κάλος. Σύγκρινε ένα αρνί σουβλισμένο με ένα αρνί ζωντανό, γδαρμένο, άθλιο. Αλλά όμως για αυτούς που απολαμβάνουν την προσφορά του αμνού αυτού είναι μια πολύ όμορφη εικόνα, που όμως αυτή η εικόνα για μας, όταν στρέψουμε το βλέμμα μας επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, είναι η δόξα του Θεού. Η θυσία του Χριστού είναι η δόξα του Θεού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, με παρησία, με επίγνωση, με απόλυτη αποκάλυψη, ομολογεί λέγοντας, εγώ πήρα απόφαση να μην γνωρίζω τίποτα άλλο παρά μόνο Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο, χωρίς είδος και κάλος, πάνω στο σταυρό επικατάρατος, ένα πτώμα, ένα σώμα τρομακτικής
όψης που διαλύει κάθε συναίσθημα. Αλλά ο Απόστολος Παύλος είπε, δεν θέλω να ξέρω τίποτα άλλο παρά μόνο τον Ιησού Χριστόν, θυσία πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, γιατί τότε σύντριψε το διάβολο, έγινε νικητής και είμαι νικητής. Αμήν.